Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ανθιποσπιναγού Περικλή Στεφανίδη αλλά και η πολεμική αεροπορία ύστερα από το τραγικό δυστύχημα με το Καναντέρ στην Κάριστο, το οποίο είχε σε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, εκτός από τον 27χρονο και ο σμιναγός Χρήστος Μουλάς 34 ετών. Έξω από την πολυκατοικία χθες και σήμερα βρισκόταν ασθενοφόρο της πολεμικής αεροπορίας. Στους γονείς βρέθηκε ο πατέρας Αλέξανδρος Καρακάσης, φίλος της οικογένειας, προκειμένου να τους συμπαρασταθεί και να τους υποστηρίξει. Η οικογένεια βεβαίως είναι εξαιρετικά συγκλονισμένη για το χαμό του παιδιού τους, και ο πατέρας και η μητέρα και ο αδερφός, αλλά από την άλλη είναι και εξαιρετικά υπερήφανοι, διότι το παιδί τους θυσίασε την ζωή του, και αυτός και ο συνάδελφός του και οι δυο μαζί θυσίασαν τις ζωές τους για να σώσουν τις ζωές άλλων. Αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να είναι πρότυπο για τα Ελληνόπουλα, για όλους μας, και τα παιδιά να είναι αθάνατοι και σίγουρα έχουν παράδειγμα. Από την πρώτη στιγμή της είδησης του τραγικού δυστυχήματος, στο σπίτι βρέθηκαν ψυχολόγοι αλλά και οι δύο συνάδελφοι του άτυχου αεροπόρου, προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στους γονείς και στον αδερφό του 27χρονου.